Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Yeah. Κωνσταντίνος Δήμουλας, κυρίες και κύριοι, ο αγαπημένος μας vegan food blogger, δημιουργός, ναι, να έχει, χειροκρότημα να έχει. Yeah. Δημιουργός του www.beatsme.com, beatspavla.com. Beats yeah. Πόσοι από εσά ξέρετε τον Κωνσταντίνο? Έτσι, ο κύριος Α, βρήκαμε ένα, δύο που δεν σε ξέρουν, ωραία, τέλεια. Άρα είναι ο άνθρωπος που δεν χρειάζεται introduction που λένε. από τα μπέργκερ στα μπέργκερ αλλιώ η ομιλία του ε, πριν ξεκινήσεις Κωνσταντίνε. Ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε διερμηνία και να ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας και μεταφράζετε. Και θα έχουμε στο τέλος χρόνο για ερωτήσεις. Φυσικά, Φυσικά ό,τι θέλετε στον Κωνσταντίνο, ο λόγος σε εσένα τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και στο πλαίσιο των ομιλιών. Εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία εισαγωγή. Έτσι, πάμε. Ε, ακούγομαι σε πρώτη φάση. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς, ε, χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που... Ε, ήρθατε όλοι σήμερα εδώ πέρα, να ακούσετε αυτά που έχω να πω και που θα αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας. Ε, να πω ότι έχω λίγο περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε. Ε, το βιμπράτο που ακούτε στη φωνή δεν είναι το φυσικό μου. Ε, ναι, ε, δεν συνηθίζω να στέκομαι μπροστά σε κόσμο και να μιλάω, ακόμα και όταν κάνω κάποιο γύρισμα, κάποιο βίντεο, πάντα είμαι μόνος μου στο σπίτι, οπότε δεν είναι έτσι και πολύ... Νιώθω λίγο έτσι έναν πανικό, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει. Λοιπόν, ονομάζομαι Δήμουλας Κωνσταντίνος, είμαι ο δημιουργός του vegan food blog Beats Me, όπου εδώ και δύο χρόνια, ψέματα, τρία χρόνια, ανεβάζω σταθερά κάθε εβδομάδα ε, δύο με τρεις vegan συνταγές. Αυτό γίνεται σταθερά από τον Μάρτιο του 2019. Και σήμερα ε, θα σας μιλήσω στην ουσία για τη δική μου πορεία στο βιγανισμό. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Και ε, αυτό. Πάμε να το δούμε λιγάκι. Λοιπόν, δεν θα έχω την να Δεν θα χορταίνω. Οι βίγκανς είναι υπερβολικοί. Μία ζωή την έχουμε. Τι πειράζει να φάω όλα αυτά που θέλω. Επιλογή μου είναι. Εγώ θα κάνω τη διαφορά. Πρωτεΐνη από πού θα παίρνω και τι θα τρώω, μαρουλιά. Όλες αυτές οι απορίες, πάυλα ερωτήσεις, θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν έρθει στα εισερχόμενά μου από άτομα τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή ε, με το βιγανισμό. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως όλα αυτά τα έχω πει εγώ στο παρελθόν. Βλέπετε, πριν πολλά χρόνια, πέρασα μία περίοδο στη ζωή μου όπου ζούσα αποκλειστικά με πιτόγυρα, μπέργκερ και πίτσες. Σε καθημερινή βάση. Ήμουν ο άνθρωπος που ξυπνούσε το πρωί, έπινε ένα λίτρο σοκολατούχο γάλα, έτρωγε μία αλμύρι και μία γλυκιά μπουγάτσα, γιατί στην τελική Θεσσαλονίκη είμα, είμαστε, τα τρώμε ταυτόχρονα αυτά εμείς. Ε, για μεσημέρι πήγαινα στο γυράδικο της... Περιοχής μου, όπου έπαιρνα μία διπλή-τριπλή μερίδα γύρω μαζί με πίτε, πατάτε, τζατζίκια και όλα τα σχετικά. Στο ενδιάμεσο χτυπούσα μία πίτσα και το βράδυ πήγαινα σε γνωστή αλυσίδα fast food, όπου έπαιρνα δύο-τρία μπέργκερ μαζί με όλα τα παρελκόμενα. Ήμουν ο άνθρωπο που, αν του έλεγε να μην φάει έστω και σε ένα γεύμα ε, κάποιο ζώο ή τα παραγωγά του, θα γελούσε και θα σε αποκαλούσε υπερβολικό. Πώς γίνεται λοιπόν από εκεί που ζούσα για τα μπέργκερ, ξαφνικά να τα απαρνήθηκα. Σήμερα λοιπόν δεν έχω σκοπό να σας πω κάτι βαθιά φιλοσοφικό ή ψαγμένο, ούτε έχω σκοπό να σας κάνω κάποια μεγάλη αποκάλυψη ή να μιλήσω για κάποια μεγάλη ε, παγκόσμια αλήθεια. Ε, το μόνο που θέλω να κάνω εδώ πέρα τώρα είναι να σας μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, για τη δική μου μετάβαση στο βιγγανισμό και πώς ακριβώς την βίωσα αυτή τη μετάβαση. Κάθε φορά που κάποιο με ρωτάει πώ και πότε έγινα vegan, συνήθω η απάντησή μου είναι πω ξεκίνησα με μία plant-based διατροφή το 2008 και για λόγους υγεία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, το ταξίδι μου ε, είναι λίγο διαφορετικό. Ξεκινάει πολύ πιο νωρί. Και μάλιστα θα έλεγα ότι υπήρξαν κάποια μικρά ή μεγάλα γεγονότα στη ζωή μου που με οδήγησαν σε αυτή τη μετάβαση λες και ήταν ενδεχομένω κάτι το προδιαγεγραμμένο. Γεννήθηκα που λέτε στη Γερμανία πριν αρκετά χρόνια, όπου έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου και λίγο πριν την εφηβεία μου μετακομίσαμε στην Ελλάδα. και πιο συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια του νομού η Ταυτόχρονα κάθε καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, πηγαίναμε με τους γονεί μου στο χωριό μου, το οποίο ήταν η Σαρακίνα του νομού Γρεβενών. Και τώρα θα μου πείτε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά εκεί στη Σαρακίνα ε, θα έλεγα ότι βίωσα για πρώτη φορά αυτό που λέμε ε, ενσυναίσθηση. Στην ουσία ε, τη συναισθηματική ας πούμε ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου. Ανθρώπινου ή μη. Ξεχνάω να κάνω και αυτά. Συγγνώμη. Εδώ πέρα είναι η Σαρακίνα παιδιά. Ε, 453 κατοίκους τότε... 53 νομίζω σήμερα. Ε, λοιπόν, εκείνη την περίοδο ήρθε στην οικογένειά μου ο Μπόμπη. Ε, ο οποίο Μπόμπη ήταν ο πρώτο μου σκύλο. Εδώ πέρα δεν βλέπετε τον Μπόμπη. Εδώ βλέπετε τη Μισελ. Δυστυχώ, μιλάμε για το μακρινό 1992. Δεν κυκλοφορούσαμε με ένα κινητό το οποίο είχε κάμερα. Οπότε οι φωτογραφίε ήταν πολύ πιο περιορισμένε. Ε, αυτή λοιπόν είναι η Μισελ. Είναι ο δεύτερο μου σκύλο. Και αυτό από πάνω είναι ο Μπόμπη. Ο υπάρχει ακόμα, είναι ένας γέρος πλέον. Ε, λοιπόν, και ο Μπόμπης ήταν, όπως είπα, ο πρώτος μου σκύλος, μεγάλη μου αγάπη, ήταν ο καλύτερος μου θα έλεγα φίλος, ήταν η συντροφιά μου, ήταν αυτός που ήξερε όλα μου τα ε, μυστικά. Όπως όλα τα παιδιά, έτσι και εγώ λάτρευα τα ζώα. Και η αλήθεια είναι ότι λάτρευα όλα τα ζώα. Δεν έκανα γενικώ διαχωρισμούς. Μάλιστα, είχα παρατηρήσει από πολύ μικρή ηλικία ότι υπήρχε ένας διαχωρισμός στα ζώα. Κάποια, με κάποια μπορούσαμε να παίξουμε και να τα χαϊδέψουμε, κάποια όμως όχι. Δεν ήταν για παιχνίδι, δεν ήταν για χάιδεμα, δεν ήταν για να τους ε, δώσουμε αγάπη. Μάλιστα, όταν ήμουν στο χωριό και πολλές πολύ συχνά με χάνανε, ε, Πολύ συχνά τέλο πάντων με βρίσκανε έξω από το κοτέτσι του παππού, όπου καθόμουν σε μια γωνιά και μιλούσα με τι κότε. Άλλε φορέ ε, καθόμουν με τα κατσικάκια και γενικώ προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο ζούσαν μέσα σε ένα χώρο ο οποίο θύμιζε περισσότερο ένα κλουβί και δεν ήταν ε, ελεύθερα έξω. Ε, στο τέλο η ημέρα βέβαια να πω ότι γενικώ ε, 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 δεν πειραζε και πάρα πολύ που τα κατσικάκια, οι κότε κτλ. ζούσαν σε ένα κλουβί γιατί δεν ήταν για να παίζουν. Είχαν μάθει πως σπίτι τους ε, ήταν το μαντρί και ήταν και χαρούμενα εκεί πέρα. Ή τουλάχιστον έτσι μου λέγανε, γιατί η αλήθεια γιατι η αληθεια πως δεν το δείχνανε και πάρα πολύ αυτό. Ε, και επίσης δεν είχαν και ονόματα, διότι για κάποιο λόγο στις κότες και στα κατσικάκια δεν δίναμε ποτέ ονόματα. Μια χρονιά λοιπόν, στο Μαντρή ήρθε ένα καινούριο κλουβί το οποίο αυτή τη φορά είχε μέσα κουνελάκια. Ανάμεσα στα κουνελάκια υπήρχε και ένα ε, μωρό, το οποίο τη στιγμή ακριβώς που το είδα ζήτησα να του δώσω ένα όνομα και να το μεγαλώσω εγώ. Στην τελική έλεγα πως ένα μωρό δεν γίνεται να μην δεν έχει όνομα. Έτσι και έγινε. Κάθε μέρα ήμουνα υπεύθυνο να ταΐζω τον μπάνι. Ε, στο κλουβί το βέβαια παρέμενε, εκεί έτρωγε και... Υποθέτω πω αυτό θα του ήταν και αρκετό. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Ε, πού και πού βέβαια τον έβγαζα έξω, τον χάιδευα, παίζαμε και μέρα με τη μέρα τον έβλεπα να μεγαλώνει. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε αναπτύξει σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ε, είχαμε μάθει ο ένα τον άλλον και είχαμε αναπτύξει τέλο πάντων μια σχέση εμπιστοσύνη. Πέρασε αρκετό καιρό και ο Μπάνι είχε γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο μεγάλο ε, κούνελο. Και τέλος πάνω μια μέρα, ένα πρωί, ξεκινάω από το σπίτι της γιαγιάς ε, για να πάω στο Μαντρί για να τον ταΐσω. Δεν έφτασα πάρα πολύ μακριά, γιατί στην επόμενη στροφή ήταν το σπίτι του θείου μου, ε, όπου είδα έξω τη γιαγιά μου, το θείο μου και τη γυναίκα του, η οποία γυναίκα του μάλιστα κρατούσε ένα λάστιχο και ξέπλαινε το τσιμέντο από ένα κόκκινο χρώμα. Πλησιάζω λίγο περισσότερο, και διαπιστώνω πως ε, πίσω τους <coughs> υπήρχαν τρία νεκρά, γδαρμένα ζώα. Διαπιστώνω πως ήταν κάτι το οποίο έμοιαζε με κουνέλι. Ξεκινάω και τρέχω προς το μαντρί, βρίσκω το κλουβί με τα κουνέλια και διαπιστώνω πως λείπουν από μέσα τρία, ανάμεσά τους και ο μπάνι. Δεν θα σα πω τι ένιωσα, γιατί ειλικρινά το μόνο που θυμάμαι ήταν να με διακατέχει ένα αίσθημα πανικού και άγχους και το αίσθημα ότι τον είχα ε, απογοητεύσει και ότι δεν ήμουν εκεί πέρα για να τον φροντίσω. Θυμάμαι μάλιστα να ρωτάω πώς γίνεται να σκοτώσανε ένα πλάσμα το οποίο ήταν φίλος μου και η απάντηση που πήρα ήταν ότι κάποια ζωάκια ήταν, ε, υπάρχουν μόνο και μόνο για να είναι φαγητό και πως αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Δεν σας κρύβω πως δεν με ικανοποίησε αυτή η απάντηση. Και παρότι, λοιπόν, ο λαγός και το κουνέλι ήταν συχνά γεύματα στην οικογένειά μου, ε, εγώ δεν έφαγα ποτέ ξανά από τότε. Και η αλήθεια είναι πως, πως θα μπορούσα να ξαναφάω. Η ζωή, λοιπόν, συνεχίζεται κανονικά. Εγώ δεν τρώω κουνελάκια και λαγούς, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα ζωάκια τα τσακίζω κανονικά αφού στην τελική είναι για να τα τρώμε. Είμαι περίπου 14-15 χρονών. Ο πατέρα μου σε εκείνη τη φάση πηγαίνει πάρα, μα πάρα πολύ συχνά για ψάρεμα, συνήθω Σάββατα, και κουβαλούσε στην επιστροφή ε, διάφορα ψάρια, τα οποία τα καταναλώναμε στο οικογενειακό τραπέζι. Στο Κυριακάτικο, για την ακρίβεια. Μια φορά λοιπόν τυχαίνει και φέρνει αντί για ψάρια μεγάλα καβούρια, καραβίδε και ένα κουβά σαλιγκάρια. Άσχετα τώρα τα σαλιγκάρια με θαλασσινά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς βρέθηκαν στα χέρια του, ωστόσο τα έφερε. Ε, να πω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, γενικώ τώρα πάρα πολύ συχνά ε, στην οικογένεια θαλασσινά και καραβίδες, καβούρια, σαλιγκάρια. Δεν τα έφερναν, συνήθως τα παίρνανε από αλλού έτοιμα. Ε, τότε έτυχε να τα φέρουν. Και ε, ωστόσο, σε εκείνη τη φάση, αυτά τα τρία πλάσματα διαπίστωσα ότι είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό όταν φτάσανε στο σπίτι μας. Και τα τρία, και οι καραβίδες, και τα, καρα... και τα καβούρια, και τα σαλιγκάρια, ήταν ζωντανά. Και όχι μόνο ήταν ζωντανά, αλλά όπως θα διαπίστωνα στην πορεία αργότερα, τα καβούρια και τα σαλιγκάρια θα μαγειρεύονταν και ζωντανά. Για τους περισσότερους αυτό ίσως να μην αποτελεί ούτε είδηση, ούτε γεγονός. Φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρουν ότι τα καβούρια και τα σαλιγκάρια τα μαγειρεύουμε ζωντανά. Ωστόσο για μένα ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορούσε το μυαλό μου να συλλάβει το πώς ε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα θυμάμαι την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα ε, νομίζω πω ήταν η μεθεπόμενη, γιατί αν δεν κάνω λάθο, υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένα με τα σαλιγκάρια τα οποία τα βάζουν σε αλεύρι. Δεν θυμάμαι. Ε, να κάθομαι και να παρακολουθώ την όλη διαδικασία πώ βάζουν τα σαλιγκάρια σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό και να τα βλέπω στην προσπάθειά του να, να, προσπαθούν να ξεφύγουν από το καυτό νερό. Ε, ωστόσο, δεν αντιδρούσα, γιατί απλά καθόμουν και κοιτούσα σοκαρισμένος όλο αυτό. Ε, μετά από αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξαναέφαγα ποτέ μου. Ούτε σαλιγκάρια, ούτε καβούρια, ούτε καραβίδες, ούτε γαρίδες, ούτε στακούς, ούτε τίποτα που να θυμίζει παρεμφερές ζώο. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσα μέσα μου να διαχειριστώ τον πόνο, τον τρόμο που μπορεί να είχα νιώσει. Πώ είναι δυνατόν να θεωρούμε κακό να κάψουμε ζωντανό έναν άνθρωπο ή ακόμα και ένα σκύλο το οποίο το θεωρούμε όλοι απαράδεκτο, αλλά είναι πολύ εντάξει το να μαγειρέψουμε ζωντανό ένα άλλο πλάσμα. Ένα άλλο πλάσμα. Υποθέτω, φαντάζομαι, πως ο μόνος λόγος που το θεωρούμε εντάξει είναι επειδή ούτε τα καβούρια, ούτε τα σαλιγκάρια, αλλά ούτε και οι αστακοί ουρλιάζουν την ώρα που μαγειρεύονται ζωντανοί. Γιατί φαντάζομαι πως αν ακούγαμε τις φωνές τους, εν τέλει, να μην μας φαινόταν και τόσο φυσιολογικό αυτό, γιατί μεταξύ μας ε, Μόνο φυσιολογικό δεν είναι. Τώρα θα σας πάω λίγα ακόμα χρόνια μπροστά. Κάπου στο 2003, όπου με καλεί η μαμά πατρίδα. 19 χρόνια πριν είναι αυτό, δεν θέλω σχόλια. <laughs> λοιπόν, εγώ εξακολουθώ λοιπόν να τρώω γουρουνάκια, αγελάδες, κοτούλες και όλα τα παραγωγά τους. Γιατί πολύ απλά κάπως πρέπει να ζήσω. Και ο άνθρωπο πρέπει να τρώει ζωάκια, γιατί στην τελική από κάπου πρέπει να παίρνει την πρωτεΐνη του. Φαντάρο λοιπόν έκανα στο ναυτικό. Για την ακρίβεια ήμουνα στη Σαλαμίνα, στο εκπαιδευτικό Άρη. Εκεί γνωρίζω τον Γιώργο. Ο Γιώργος που λέτε δεν έτρωγε ζώα. Και ήταν από αυτού του περίεργου τύπου που όταν ερχόταν η ώρα του φαγητού έτρωγε μόνο όσπρια, ζυμαρικά, λαδερά, λαχανικά, σιτηρά και φρούτα. Αν θυμάμαι κάτι πολύ έντονα είναι ότι ποτέ δεν είπε γιατί δεν τρώει ε, ζώα και ζωικά γενικότερα. Ποτέ δεν αναφέρθηκε σε αυτό ή στου λόγους που τον οδήγησαν εκεί. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη λέξη vegan ή έστω vegetarian. Απλά όλοι ξέραμε πως ο Γιώργος δεν τρώει ζωάκια. Για κάποιο λόγο τον οποίο ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να εξηγήσω, η επιλογή του Γιώργου μου φαινόταν απολύτως φυσιολογική. Δεν μου ξένιζε, δεν μου δημιουργούσε απορίε και ούτε ένιωθα την ανάγκη να τον αμφισβητήσω. Ήταν το σωστό. Το γιατί δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, σχεδόν δύο μήνε μετά την γνωριμία μα, παίρνω την απόφαση να κόψω και εγώ όλα τα ε, τρόφιμα ζωική προέλευση. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινή, το έκανα τελείω λάθο. Για την ακρίβεια, σε μια σε μου άδεια κατεβαίνω στο λιμάνι του Πειραιά. Πηγαίνω σε μια γνωστή τέλο πάντων αλυσίδα ε, με fast food κτλ, κτλ. Όπου παίρνω μια σαλάτα η οποία μέσα είχε και τυριά, είχε μέσα και λαντικά και όλα τα σχετικά. Παίρνω το πυρούνι μου, αφαιρώ με το πυρούνι όλα τα ζωικά στοιχεία και τρώω την υπόλοιπη σαλάτα. Μιλάμε για κάτι τελείω παράλογο. Αλλά η αλήθεια είναι πω δεν, δεν, δεν ήξερα γιατί το έκανα, δεν ήξερα τι σήμαινε όλο αυτό. Ε, ήξερα μονάχα πω αυτό ήταν το σωστό. Και η αλήθεια είναι πως ε, 17 μήνες στη φυτία μου δεν έφαγα ούτε ζώα, ούτε ζωικά, ούτε τίποτα. Και ούτε μπήκα ποτέ στον πειρασμό να φάω κάτι μέσα σε όλους αυτούς τους μήνες. Ωστόσο κάποια στιγμή απολύθηκα και μαζί με το στρατό τελείωσε και αυτή η φάση της ζωής μου. Και τώρα μπορεί ε, να αναρωτιέστε με όλα αυτά που σας λέω, ότι δηλαδή σταμάτησα να τρώω το ένα, σταμάτησα να τρώω το άλλο, έκοψα τα ζωικά που είναι όλο αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι δηλαδή ζούσαμε μπέργκερ, πίτσες και πιτόγυρα. Αυτό, λοιπόν, ακολούθησε αμέσως μετά. Επιστρέφοντας, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, μετά τη θητεία μου στο στρατό, βάζω σαν στόχο να φάω ό,τι ζωντανό πλάσμα υπάρχει. Και ταυτόχρονα καθιερώσω και το φεστιβάλ χολυστερίνης, το οποίο το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη πτυχία, από εκείνη την ηλικία μπορώ να πω. Ε, μάλιστα, κάποια στιγμή μέτρησα σε μία μέρα τρία πιτόγυρα, τέσσερα μπέργκερ, δύο κρουασάν σοκολάτας, μία πίτσα ολόκληρη, όχι κομμάτι, και ένα λίτρο σε γάλα. Όλα αυτά σε μία μέρα και μετράω μονάχα τα ζωικά, γιατί είχα φάει και άλλα πράγματα. Ζούσα για να τρώω τζάνκ, ζούσα για να τρώω χωρίς τύψεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να με νοιάζει. Στην τελική, τα γουρουνάκια, οι κοτούλε και οι αγελάδε υπήρχαν στον κόσμο γι' αυτό και μόνο το λόγο. Για να γίνονται γύρω, λουκάνικα και κοτομποκέ. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Τώρα μεταξύ μα, όχι, δεν συνέβαινε αυτό πάντα. Αυτό έγινε. πολύ αργότερα, αλλά τέλο πάντων. Ε, αλλά ναι, κάπω πρέπει να δικαιολογήσουμε τα θέλω μα και τι επιλογέ μα. Κορόιδευα όποιον μου έλεγε ότι είναι vegetarian μου φαινόταν αδιανόητο το να περάσω μια μέρα χωρίς κάτι σε μπέργκερ ή γύρω, ε, ήταν λες και είχα πάθει κάποιο είδους μεταστροφή μετά τη φοιτεία μου. Φτάνουμε κάπου στο 2007, όπου εμφανίζω ένα πρόβλημα υγείας, δερματολογικό, από το οποίο κυριολεκτικά υπέφερα. Επί ένα χρόνο και πέντε μήνες κοιμόμουν κάθε βράδυ, μάξιμουμ τρεις ώρες, Λόγω κνισμού και ερεθισμών. Αφού πέρασα από 7 δερματολόγους, κυριολεκτικά το λέω αυτό όλο που θα ακούσετε, 7 δερματολόγους, 2 παθολόγους, ψυχολόγους, μία ξεματιά στραφία, βελονιστές, ε, ομοιοπαθητικούς και δεν θυμάμαι τι άλλο, καρδιολόγους, αιματολόγους κτλ, κτλ. Και αφού έκανα άπειρες θεραπείες, ξόδεψα πάρα πολλά λεφτά, και δεν είδα αποτέλεσμα, ένα φίλο μου πρότεινε να πάω στη γιατρό του. Μάλιστα ήταν σίγουρο ότι... ότι θα με βοηθήσει. Παρόλο που θεωρούσα πω θα έχανα το χρόνο μου, πήγα. Μεταξύ, μου, μεταξύ μας ήμουν και απελπισμένο, δεν είχα και κάποια επιλογή. Και τώρα λοιπόν πηγαίνω. Η πρώτη τη ερώτηση που μου κάνει είναι. Τι τρώω? Και την κοιτάω και πλέον. Τι σημασία έχει. Έχει, μου λέει. Να μην τα πω τη είπα τι έτρωγα, τη είπα μια τυπική μου μέρα. Ε, κούνησε λίγο το κεφάλι. Ε, εμφανίστηκε έτσι και ένα μηδίαμα μα στο πρόσωπό τη του τύπου, δεν περίμενα να ακούσω και κάτι διαφορετικό. Και αφού με εξέτασε, προχώρησε στο τι έπρεπε εγώ να κάνω εφ' εξής. Μου έκοψε όλα τα ζωικά. Όλα τα ζώα. Ούτε κότα, ούτε τυριά, ούτε γιαούρτια ούτε καν μέλη. Δεν σας κρύβω πως δεν ενθουσιάστηκα καθόλου με την ιδέα και γεννάω και λέω, δηλαδή τι τώρα, ας πούμε, δεν θα ξαναφάω μπέργκερ, δεν θα ξαναφάω γύρω. Για πόσο καιρό, μια εβδομάδα, καλά είναι, ένας μήνας, άμα το κάνω, θα είμαι οκ okay μετά. Και μου λέει, ε, κοίτα να δεις, εγώ σου δίνω τη λύση, το πώς θα το χειριστείς είναι δικό σου θέμα. Εν τέλει παίρνω την απόφαση να το κάνω, δεν είχα και καμιά καλύτερη εναλλακτική, ακολουθώ το πρόγραμμα που μου δίνει σε συνδυασμό με τη θεραπεία μου πιστά και σε τρεις μήνες η δερματοπάθειά μου είχε εξαφανιστεί κατά 80%. Πλέον μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια χωρίς να με ενοχλεί. Οι ερεθισμοί είχαν υποχω... υποχωρήσει και αφού πέρασαν κι άλλοι δύο μήνες και είδα τέλος πάντων ότι η υγεία μου και τα επίπεδα ενέργειά μου ε, όλο και πήγαιναν καλύτερα, είχα χάσει και αρκετά κιλά σε εκείνη τη φάση, μέσα από τους μήνες, πήρα την απόφαση να το διατηρήσω. Ήμουν vegan. Όχι, ούτε κατά διάνοια. Τα ζώα δεν υπήρχαν στο πλάνο μου σε εκείνη τη φάση. Επίση, συνέχισα να φοράω το δερμάτινό μου το μπουφάν. Πού και πού έτρωγα λίγο μέλι, γιατί στην τελική δεν κάνει και κακό. Και εξακολουθούσα να χρησιμοποιώ προϊόντα τα οποία δοκιμάζονταν σε ζώα. Πέρασα έτσι λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Και φτάνουμε εσύω το 2009. Η υγεία μου ήταν πλέον τέλεια και όλα τα προβλήματα ανήκαν στο παρελθόν. Και τότε άρχισαν οι δεύτερες σκέψεις. Αφού είμαι καλά, τι πειράζει να φάω λίγο τυράκι. Όλα περάσανε. Δεν θα γίνει κάτι, άμα φάω λίγο τυρί. Στην τελική μου αρέσει κιόλας και μου είχε λείψει. Τι πειράζει να φάω ένα αυγό από την κότα του χωριού, που όταν ήμουν μικρός καθόμουν έξω από το κοτέτσι και τις μιλούσα. Εκείνη την περίοδο ακριβώς, ακούω για πρώτη φορά τη λέξη «vegan». Ε, ε, δεν θυμάμαι που την άκουσα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, μου την είχε πει ο φίλο μου ο Χρήστο, ο οποίο μου είχε προτείνει κιόλα τη γιατρό του. Ε, ξεκινάω λοιπόν να ψάχνω τι ακριβώ είναι ο vegan τρόπο ζωή. Στην αναζήτησή μου αυτή, ε, πέφτω σε ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει μια μαμά Ελλάδα να τρέχει πίσω από ένα φορτηγό κλαίγοντα διότι τη είχαν πάρει το μωρό τη. Αυτό που κάποιοι ενδεχομένως θα αποκαλούσαν μοσχαράκι γάλακτος. Η εικόνα αυτή χαράκτηκε τόσο έντονα στο μυαλό μου που απλά δεν μπορούσα να την ξεχάσω. Ταυτόχρονα έμαθα πως οι αγελάδες δημιουργούσαν εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς ε, με τα μωρά τους. Και μάλιστα ότι όταν τους τα στερούν νιώθουν πόνο και θρυνούν για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Επίσης κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό είναι ότι όταν οι αγελάδες θρυνούν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να πέσουν σε κατάθλιψη και να σταματήσουν να παράγουν γάλα. Για να σταματήσει αυτό, τους χορηγούν, τις χορηγούν αντικαταθλιπτικά, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν γάλα για εμάς. Έμαθα πως οι γιαγελάδες δεν παράγουν εκφύσεως συνέχεια γάλα για εμάς τους ανθρώπους, κάτι που ίσως να το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, αλλά για κάποιο λόγο θεωρούμε δεδομένο ότι η αγελάδα υπάρχει για αυτόν τον λόγο. Είναι, α πούμε, εκεί πέρα για να την αρμέγουμε και να παίρνουμε το γάλα εμείς πώς αυτό τέλο πάντων είναι ο ρόλος της. Η αναζήτησή μου συνεχίζεται και λίγες μέρες μετά βλέπω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα άλλαζε όλα όσα ήξερα. Το Earthlings. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε με κρυφές κάμερες, σε κτηνοτροφικές και όχι μόνο μονάδες, με σκοπό να αποκαλύψει τη φρίκη που υπάρχει πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες. Φαντάζομαι ότι όσοι από εδώ πέρα ε, είστε βήκαν και το έχετε δει, ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Ε, όσοι δεν είστε vegan, υπάρχουν άτομα τα οποία εδώ πέρα δεν είναι vegan, αλήθεια. Ωραία. Θα σας πρότεινα να το δείτε. Όχι για να γίνετε vegan, σε καμιά περίπτωση. Ε, απλά για να δείτε τι ακριβώς αποτέλεσμα έχουν οι επιλογές μας. Το οποίο πολύ συχνά δεν το ξέρουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε επιλογή που κάνουμε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ, έχει ένα αποτέλεσμα. Ε, οπότε δείτε το, ψάξτε το. Ε, και ναι, οι επιλογέ μα έχουν ένα αποτέλεσμα, το οποίο πολλέ φορέ δεν γνωρίζουμε. Γιατί έτσι μάθαμε. Γιατί η βιομηχανία τη κτηνοτροφία, με στοχευμένε κινήσει, κατάφερε να μα πείσει ότι οι Αγελάδε ζουν ευτυχισμένε σε πράσινα λιβάδια και μα προσφέρουν το γάλα του και τα μωρά του με ευχαρίστηση. Όπω καταλαβαίνετε, μετά από αυτό δεν μπορούσα να επιστρέψω στην παλιά μου ζωή. Δεν υπήρχε περίπτωση να φάω λίγο τυράκι ή αυγό από την κότα του χωριού, γιατί πλέον δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Είχα αλλάξει? Ίσως. Αν και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω πως απλά επέτρεψα στον εαυτό μου να γίνει αυτό που ήταν πάντα. Το παιδί εκείνο που καθότανε με τις κότες και τα κατσικάκια και δεν μπορούσε να καταλάβει το λόγο που ζούσαν σε κλουβιά. Όλοι μα όλοι γεννιόμαστε και ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο με ενσυναίσθηση όλοι, ανεξαιρέτω. Η αλήθεια είναι πω το είπε πάρα πολύ ωραία και η Τάνια χθε στην ομιλία τη, για όσοι το παρακολούθησαν. Όποιο παιδί και αν ρωτήσει, θα σου πει ότι δεν θα ήθελε σε καμιά περίπτωση να κάνει κακό σε ένα ζώο. Το μόνο που θα ζητούσε θα ήταν να το φροντίσει. Απλά κάπου στην πορεία χάνουμε τη σύνδεση με το μέσα μας και καταλήγουμε να βλέπουμε μόνο προϊόντα του σούπερ μάρκετ και όχι πλάσματα που θέλουν να ζήσουν ακριβώς όπως εμείς. Τι θα έτρωγα όμως από εδώ και πέρα, ήταν το μεγάλο ερώτημα. Είμαι σε μια φάση που μου έχουν λείψει τα μπέργκερ, μου έχει λείψει ο γύρος, αφάνταστα πολύ, διότι τον λάτρευα, τα τυριά, οι πίτσες και όλα αυτά τα απίστευτα νόστιμα και λαχταριστά πιάτα που έτρωγα κάποτε. Τότε λοιπόν μπήκα στην κουζίνα. Πήρα την απόφαση να μπω στην κουζίνα και να αρχίσω να πειραματίζομαι. Καινούργια υλικά, νέες γεύσεις, τεχνικές. Ξεδιπλώθηκε μπροστά μου ένας ολοκένουργιος κόσμος και λίγο καιρό μετά κατάλαβα πως δεν χρειαζόταν να τρώω μόνο σαλάτες ή λαδερά. Δεν ήταν ανάγκη να στερηθώ κάτι, να στερηθώ φαγητά τα οποία αγαπούσα, και μπορούσα επιτέλου να καλέσω και κόσμο στο σπίτι μου, φίλου, και να φάμε ένα γεύμα, ένα ωραίο πλούσιο γεύμα όπω εγώ το εννοούσα, όπω εγώ το πίστευα. Και ναι, υπήρχε, υπήρχε και υπάρχει η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονα, παρότι κάνω τη δουλειά που κάνω, το ακούω σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτό, ε, ότι υπάρχει πεποίθηση ότι οι τρώμε μόνο μαρούλια. Ε, το παράδοξο είναι ότι πολλοί με ξέρουν μέσω Instagram και βλέπουν ότι ανεβάζω και συνεχίζουν και μου το στέλνουν αυτό. <laughs> Πολλέ φορέ νιώθω ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. <laughs> ναι. Υπάρχει τέλο πάντων η πεποίθηση ότι βίγκαν τρώμε μόνο μαρούλια. Η αλήθεια είναι πω τρώμε ε, ό,τι μα ό,τι τρώνε και οι μη βίγκαν. Απλά εμεί τα τρώμε αλλιώ. Τα τρώμε βίγκαν. Μπέργκερ. Νομίζω πω έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία σε μπέργκερ σε σχέση με ένα μη βίγκαν διότι συνήθως οι μη vegan περιορίζονται στο πολύ κλασικό αυτό που ξέρουν και που έχουν μάθει. Ε, γύρους, σάντουιτς, πίτσες, ομελέτες, παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, παραδοσιακές συνταγές από άλλες χώρες. Pancakes, γλυκά, τάρτες, μαρέγγες, όλα μα όλα μπορούν να γίνουν vegan. Κάπου λοιπόν στο 2016 ε, συνειδητοποιώ ότι το να είμαι vegan δεν μου είναι πλέον αρκετό. Θέλω κάτι περισσότερο. Θέλω να προσφέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα να κάνω πολλά πράγματα, ήξερα μόνο να μαγειρεύω. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Οπότε, ε, ξεκινάω ένα λογορισμό στο Instagram, όπου απλά ξεκινάω και ανεβάζω το καθημερινό μου πιάτο, αυτό που μαγειρεύω. Και συνειδητοποιώ πολύ σύντομα ότι. Ότι αυτό έχει μία κάποια ανταπόκριση, ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει εναλλακτικούς μαγειρέματο. μαγειρέματος. Σιγά-σιγά, ε, λοιπόν, και όταν αρχίζω και νιώθω λίγο πιο σίγουρος για τον εαυτό μου, αρχίζω και λαμβάνω αρκετά μηνύματα από κόσμο που του άρεσε αυτό που έκανα. Που η αλήθεια είναι ότι αν κάποιο μπει στη δικασία να δει τι φωτογραφίε που ανέβαζα τότε και τι φωτογραφίε που ανεβάζω εδώ, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Θα τολμήσω να πω. Ε, Τέλο τους του άρεσε αυτό που έκανα. Και σιγά σιγά, όταν αρχίζω να νιώθω καλύτερο με τον εαυτό μου, θέτω σαν στόχο να αποδείξω σε όλου ότι οι vegan δεν τρώμε μόνο μαρούλια. Ότι έχουμε επιλογέ. Έτσι, κάπου στο 2019. Ξεκίνησε το 2008, αλλά το 2009 πλέον βγαίνει επίσημα. Δημιουργώ το, το Beats.me. Το διαδικτυακό μου σπίτι, όπου κάθε εβδομάδα προσελ, προσε, προσκαλώ κόσμο στην κουζίνα μου να δοκιμάσει νέες ε, vegan λιχουδιές. Εκείνη τη χρονιά κάπου, ε, με προσεγγίζει η λατρεία από εκεί πέρα που κάθεται, η Κωνσταντίνα Ηλίρου, ιδρύτρια του Vegan 22 Challenge, και πλέον ε, φίλοι, ώστε να τη συμμετέχω με την ιδιότητα ε, του μέντορα και food specialist στην ομάδα. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω πως το Vegan 22 είναι μια ομάδα η οποία βοηθάει ανθρώπους μέσα από μια πρόκληση 22 ημερών ε, να γίνουν vegan, να κάνουν τη μετάβαση στο βιγανισμό, παρέχοντά του όλε τι πληροφορίε που χρειάζονται όσον αφορά το ηθικό κομμάτι, τη διατροφή, την υγεία, τα καλλιτικά και τη μόδα. Και όλα αυτά έχοντα στο πλευρό του το δικό του προσωπικό μέντορα, ώστε να του καθοδηγεί, να του βοηθάει, να τον συμβουλεύονται, να λύνουν οτιδήποτε απορία μπορεί να έχουν. Του τύπου πα στο σούπερ μάρκετ, βλέπει ένα προϊόν, δεν ξέρει αν είναι vegan, στέλνει ένα μήνυμα στον μέντορά σου, είναι αυτό vegan. Σου απαντάει άμεσα. Λοιπόν, ε, τα χρόνια περνάνε και το Beats Me μεγαλώνει αρκετά. Δημιουργείται μια μικρή κοινότητα ανθρώπων, ανθρώπων όπου καθημερινά ανταλλάσσουμε μηνύματα, απόψεις, συνταγές, φωτογραφίες. Ε, ωστόσο, η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση, που λαμβάνω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, πλέον σε εβδομαδιαία βάση, ε, είναι που άνθρωποι που δεν γνωρίζω προσωπικά, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ότι τους βοήθησα μέσα από τη δουλειά μου να κάνω αυτή τη μετάβαση. Ταυτόχρονα έχω τη χαρά μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχω συνοδοιπόρους ε, σε αυτό το ταξίδι, ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε ίδια όνειρα, ίδια ιδανικά, με πρωταρχικό στόχο την κατάργηση κάθε είδους εκμετάλλευσης και αδικίας απέναντι σε όλα τα πλάσματα αυτού του πλανήτη και νιώθω πραγματικά πάρα πολύ τυχερός και που στέκομαι δίπλα τους. Το φθινόπωρο, λοιπόν, του 2021 έρχεται και το πρώτο μου βιβλίο. Λέω πρώτο γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να ακολουθήσουν κι άλλα. Ε, το Βρώμικο αλλιώ. Ένα βιβλίο που το δούλευα ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Ε, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιλαμβάνει όλα όσα έμαθα τα τελευταία δέκα χρόνια πάνω στη βίγκαν μαγειρική και τον κόσμο του τζανκ. Τα πάντα από μπέργκερ, γύρω σάντουιτς, λουκάνικα, ομελέτες, όλα όσα αγαπούσα δηλαδή και πίστευα πως δεν θα φάω ποτέ ξανά. Και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα πως αυτό το βιβλίο γίνεται η απάντηση στην ερώτηση που έκανα εγώ σχεδόν, εγώ κάποτε σχεδόν ηρωνικά σε άλλους. Όχι, ως βίγκαν δεν τρώμε μόνο μαρούλια μπορούμε να έχουμε όλη τη γεύση που αγαπάμε, αλλά πλέον σε ισορροπία με τις αξίες μας. Γιατί στην τελική τι είναι ο βιγανισμός, αν όχι η εναρμόνιση των πράξεών μας με τις ηθικές μας αξίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ειρήνη ξεκινάει πάντα μα πάντα από το πιάτο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.